νεκρούς και ο αριθμός των τραυματιών έχει αυξηθεί λίγο. Είμαστε στους 13. Πιο σοβαρά είναι μια γυναίκα η οποία, όπως έχουμε πει, είναι διασωληνωμένη και δίνει μάχη για τη ζωή της. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα. Η Λουίζα Κροντήρη, δυστυχώς με κακές ειδήσεις από μια περιπέτεια που τη ζει από τα ξημερώματα η Δυτική Αττική και που δυστυχώς δεν έχει ορατό τέλος άμεσα. Όσο πλησιάζει η νύχτα, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο και το έργο των πυροσβεστών που προσπαθούν να ανταποκριθούν και στις εκατοντάδες κλήσεις για απάντηση υδάτων, αλλά και σε επιχειρήσεις που στόχο έχουν να αντιληφθούν αν μέσα στα πλημμυρισμένα υπόγεια βρίσκονται συνάνθρωποι μας που δεν κατάφεραν να βγουν. Στην περιοχή θα μεταβούμε, θα μιλήσουμε με τον Τάσο Δέσκο που είναι κάτοικος της περιοχής. Καλησπέρα σας, τι μπορείτε να μας πείτε? Γεια σας. Γεια σας. Δέσκος Τάσος, λέγομαι, κάτοικος της περιοχής Μεγάρων. Μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή έχει η Νέα Πέραμος, όχι τόσο τα Μέγαρα. Είναι πρωτόγνωρο το φαινόμενο που έχουμε ζήσει. Έχει ξαναπαρουσιαστεί περίπου στην ίδια ένταση εδώ και 20-25 χρόνια νωρίτερα, αλλά θεωρώ ότι θα το βλέπουμε συχνότερα. Γιατί το λέτε αυτό? Έχετε την αίσθηση ότι η περιοχή είναι ανοχήρωτη, είναι τα μπαζωμένα ρέματα για τα οποία μιλάμε εδώ και ώρες? Γιατί το λέτε αυτό, γιατί είστε απεσιόδοξος? Δεν είναι μόνο τα μπαζωμένα ρέματα, είναι και μια κατάληξη του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αυτά τα φαινόμενα θα τα έχουμε πιο συχνά, όπως παλαιότερα ήταν ανά ένα αιώνα, τώρα θα τα έχουμε ανά 20-30 χρόνια. Μπορώ να πω ότι δύο φαινόμενα συντέλεσαν στην δημιουργία αυτού του αποτελέσματος. Αφόρος πατέρας, μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, πέρασε και εκδηλώθηκε το φαινόμενο στη Νέα Πέραμο, όπως και από το ρέμα κουλουριώτικο μονοπάτι. Ο όγκος ήταν τεράστιος, δεν μπορούσε να διοχετευτεί αυτό άμεσα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε σήμερα στις οθόνες μας και δυστυχώς το τραγικό αποτέλεσμα των 10 συμπολιτών μας νεκρών. Στην περιοχή βεβαίως λειτουργούν, το βλέπουμε και στις εικόνες μας, το γνωρίζουμε και όσοι κατοικούμε έτσι στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου, είναι και σπίτια, είναι και επιχειρήσεις. Θα λέγατε ότι υπάρχουν αρκετά υπόγεια σπίτια στην περιοχή, ενώ που κατοικούνται? Υπάρχει και το φαινόμενο της άνακης και όχι νόμιμης νόμισης, θα το έλεγα, αλλά δεν είναι αυτό που συντέλεσε σε αυτό το φαινόμενο σήμερα. Σαφώς υπάρχουν παρεμβάσεις σε ρέματα ή μικρούς χυμάρους. Το πρόβλημα όμως δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και οφείλεται στο μεγάλο όγκο νερού που έπεσε σε